Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Kitchen Lab. Σήμερα θα φτιάξουμε ατομικά μπανόφι σε ποτήρι. Θα σας δείξω τον πιο γρήγορο τρόπο για να φτιάξετε dulce de leche μόλις σε 40 λεπτάκια. Το dulce de leche είναι το γάλα, το καραμελωμένο, αυτό που μας αρέσει, αυτό που είναι χαρακτηριστικό στα μπανόφι. Και ουσιαστικά σε 50 λεπτάκια, maximum σε μία ώρα, το γλυκό μας θα είναι έτοιμο. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα θα ετοιμάσουμε το dulce de leche. Το dulce de leche, σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, είναι το καραμελωμένο γάλα που βάζουμε στο μπανόφι και αυτό έχει τη χαρακτηριστική γεύση. Να σας πω ότι το dulce de leche λέγεται πως ανακαλύφθηκε τυχαία από κάποιον κυνηγό που πήγε για κυνήγι, ξέχασε πάνω στη φωτιά το γάλα να ζεσταίνεται και ουσιαστικά έγινε καραμελωμένο γάλα. Από τότε έχει ανακαλυφθεί. Τώρα, τι κάνουμε. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Παίρνουμε τα ζαχαρούχα γάλατα και τα βάζουμε σε μία κατσαρόλα. Σε περίπτωση που τα βράσουμε σε μία κατσαρόλα, θέλουμε περίπου 3 με 4 ώρες για να είναι έτοιμα. Πολύς χρόνος, έτσι δεν είναι. Υπάρχει μία διαδικασία. Υπάρχει όμως και πιο εύκολος τρόπος. Με τη χύτρα. Στη χύτρα ουσιαστικά εκμηδενίζουμε το χρόνο γιατί σε 40 λεπτά, maximum 50, το dulce de leche θα είναι έτοιμο. Οπότε ο μόνος αποτρεπτικός παράγοντας για να φτιάξετε ένα μπανόφι ίσως να ήταν το να καραμελώσετε το γάλα. Αλλά τώρα με τη χύτρα νομίζω ότι όλα γίνανε πολύ πιο εύκολα. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι σε περίπτωση που μπείτε σε διαδικασία να φτιάξετε dulce de leche, είναι χαζό να φτιάξετε ένα. Γιατί καταλαβαίνετε ότι θάμπα χρόνος. Καλύτερα να φτιάξετε πολύ παραπάνω. Εδώ πέρα έχω βάλει 4 που είναι το μίνιμουμ που μπορείτε να φτιάξετε, αλλά μπορείτε να φτιάξετε μέχρι και 10. Γιατί τα dulce de leche, εφόσον δεν τα ανοίξουμε, δεν χαλάνε. Οπότε μπορείτε να φτιάξετε πολύ παραπάνω ποσότητα και να έχετε για 1-2 μήνες που θα χρειαστείτε dulce de leche. Τώρα, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Όπως ακριβώς γίνεται και στον κανονικό βρασμό σε κατσαρόλα και στη χύτρα μας, πρέπει τα γάλατα οπωσδήποτε να καλύπτονται με νεράκι. Οπότε θέλω νερό, θα ρίξω μέσα στη χύτρα μου νεράκι. Και θα βάλω λίγο ακόμα, θέλω να δω 100% να καλύπτει το νερό τα γάλατα. Βέβαια, άμα είχα βάλει άλλα 2 γαλατάκια μέσα, θα είχαν καλυφθεί από μόνο τους, γιατί θα έπιανε περισσότερο χώρο το γάλα, οπότε το νερό θα ανέβαινε προς τα πάνω. Καλό και αυτό, δεν το έκανα. Αλλά επειδή θέλω να το κάνετε όλοι σας, έβαλα μόνο 4 γαλατάκια για να είμαι σίγουρος ότι δεν σας πιάσει έτσι άγχος ότι ίσως άμα κάνετε πολλά κάτι λάθος μπορεί να συμβεί. Δεν θα συμβεί τίποτα λάθος. Λοιπόν, κλείνουμε τη χύτρα μας. Βάζουμε πάνω στη φωτιά, ανάβουμε τη φωτιά μας, βάζουμε στην ένδειξη 1 και από τη στιγμή που σηκωθεί η βαλβίδα μας στο πράσινο σημείο, χαμηλώνουμε τη φωτιά και μετράμε περίπου 40 με 50 λεπτάκια. Στα 50 λεπτάκια το dulce de leche θα έχει σκούρο χρώμα, στα 40 λεπτάκια θα έχει πιο ανοιχτό χρώμα. Εξαρτάται με τα γούστα, οπότε δείτε και κάντε, ξεκινήστε με 40 και άμα δεν σας αρέσει το χρώμα πάντε στα 45 προς τα 50 λεπτά. Οπότε επαναλαμβάνω, στο πράσινο σημείο χαμηλώνω τη φωτιά και αφήνω 40 με 50 λεπτάκια ανάλογα με τα γούστα. Τώρα, εμείς για να μην περιμένουμε τα δικά μας να γίνουν, γιατί όταν ετοιμάσουμε τα dulce de leche πρέπει να τα αφήσουμε να κρυώσουν 100% πριν τα ανοίξουμε. Μην κάνετε το λάθος να τα ανοίξετε όσο είναι ζεστά, γιατί είναι αρκετά υγρά εκείνη τη στιγμή, οπότε θα φύγει όλη η γέμιση απ' έξω και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Τα βγάζουμε από τη χύτρα μας, τα αφήνουμε να κρυώσουν πολύ καλά και μετά τα χρησιμοποιούμε. Να σας πω ότι μπορούμε να ψήσουμε τα dulce de leche μόλις σε τόσο χρόνο, εν αντιθέσει με την κατσαρόλα που κανονικά χρειαζόμαστε 3-4 ώρες, γιατί όλα ξεκινάνε στη συγκεκριμένη χύτρα από τη βάση της. Η συγκεκριμένη χύτρα έχει σωστή ενιαία βάση, ώστε να διαχέεται σωστά η θερμοκρασία. Μαγειρεύοντας με χύτρα ταχύτητος, εκμηδενίζουμε το χρόνο που χρειάζεται ψήσιμο οποιοδήποτε φαγητό ή γλυκό σε συγκεκριμένη περίπτωση. Εγώ έχω ετοιμάσει ήδη dulce de leche και είναι πολύ σημαντικό να προσέξετε όταν πάτε στο σούπερ μάρκετ τι αγοράζετε. Πάμε στο σούπερ μάρκετ και βρίσκουμε το γάλα που γράφει ζαχαρούχο. Σε περίπτωση που πάρετε το συμπυκνωμένο ευαπορέ, δεν θα γίνει ποτέ dulce de leche, θα μείνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Θέλουμε αυτό που έχει τη ζάχαρη μέσα. Γράφει ζαχαρούχο γάλα. Οπότε αυτό ξεκινάμε για να φτιάξουμε dulce de leche. Τώρα, μετά από 40 λεπτάκια και αφού αφήσουμε να κρυώσει, το γάλα μας στο ζαχαρούχο μεταμορφώνεται και γίνεται αυτό το υπέροχο τόφι. Αυτό είναι η βάση μας για να φτιάξουμε ένα σωστό μπανόφι.